Και πάμε στην επόμενη μας συνταγή. Αυτή τη συνταγή πραγματικά την αγαπώ και σήμερα θα την κάνω πάρα πολύ εύκολη για όλους. Σε 10 λεπτά μόνο, στη χύτρα ταχύτητας, θα έχουμε αγκινάρες αλλά πολύτα. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Για τις αγκινάρες αλλά πολύτα στη χύτρα ταχύτητας θα χρειαστούμε 10 αγκινάρες, 2 λεμόνια, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 2 πράσα, 3 καρότα, 3 φρέσκα κρεμμύδια, 2 σκελίδες σκόρδο, 500 γραμμάρια πατάτες, χυμό από 2 λεμόνια, 700 γραμμάρια ζωμό λαχανικών, 1 τέταρτο από 1 ματσάκι άνηθο, ξύσμα από 1 λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, πιπέρι, ελαιόλαδο και ρίγανη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καθαρίσουμε τις αγκινάρες μας. Θέλουμε μπόλικο κρύο νεράκι σε ένα μπολ. Κρύο νεράκι. Κρύο. Δεν βάζουμε ζεστό. Όχι. Εντάξει. Και τι πρόβλημα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στις αγκινάρες, σε περίπτωση που καθαρίζουμε αγκινάρες, το ξέρετε? Έλα, είναι γνωστό. Μπράβο, δεν θέλουμε να μαυρίσουν οι αγκινάρες μας, οπότε θα δείξουμε ακριβώς πώς καθαρίζουμε τις αγκινάρες για να φτιάξουμε οποιοδήποτε φαγητό. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνουμε μία αγκινάρα μπροστά μας, εδώ, και παίρνουμε ένα μαχαίρι, θα πάρω πυρηνωτό για να με βοηθήσει, και θα κόψω στη μέση την αγκινάρα, εδώ. Με το που κόψω στη μέση την αγκινάρα, θα κόψω και λίγο κάτω το κοτσάνι, που υπάρχει περίπτωση να είναι σκληρό, εδώ. Και σιγά σιγά θα αρχίζω να βγάζω τα φιλαράκια γύρω γύρω. Μπορείτε να το κάνετε είτε με τα χέρια είτε με ένα μαχαιράκι. Συνέχεια θα βάλω μαχαίρι. Πρώτα κόβουμε τα μεγάλα φύλλα, αυτά που καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σκληρά. Και μόλις αρχίζει να μαλακώνει η αγκινάρα, μας το δείχνει από μόνη της. Κοιτάξτε εδώ. Αρχίζουν βγαίνουν και εκεί πέρα που κόβονται είναι το τρυφερό σημείο της αγκινάρας. Το βλέπετε? Εδώ. Πολύ απλά ανοίγουμε, ανοίγουμε, ανοίγουμε. Σκληρό και αυτό, σκληρό και αυτό, σκληρό και αυτό. Και εδώ πέρα άρχισε κατευθείαν να αλλάζει χρώμα. Το βλέπουμε? Φτάσαμε στην καρδιά και εδώ πέρα ξέρουμε ότι οι αγκινάρες μας είναι μαλακές. Σταματάμε το ξεψάχνιασμα και ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε ένα κουταλάκι. Παίρνουμε ένα κουταλάκι εδώ. Καθαρίζουμε το εσωτερικό μέρος της αγκινάρας που δεν τρώγεται εδώ και βλέπετε κατευθείαν με το που έκοψα την αγκινάρα τι έπαθε. Κατευθείαν άρχισε να μαυρίζει, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ γρήγοροι, γι' αυτό καθαρίζουμε μία-μία την αγκινάρα εδώ. Βγάζουμε όλα τα χνούδια που βλέπετε μέσα. Και όλη την ώρα πρέπει να έχουμε δίπλα μας ένα λεμονάκι. Εδώ. Και ουσιαστικά να φροντίζουμε να περνάμε με λεμόνι την αγκινάρα για να βοηθήσουμε να μην... Τι να μην πάθει? Να μην μαυρίσει. Μπράβο. Με το που ρίξαμε το λεμονάκι από μέσα, έχουμε καθαρίσει όλο το χνούδι. Παίρνουμε ένα μαχαιράκι και ουσιαστικά με το μαχαιράκι αυτά εδώ τα φιλαράκια, τα χοντρά που έχουν μείνει, τα βλέπετε? Εδώ. Τα κόβουμε και αυτά. Εδώ και εδώ. Και εδώ. Είναι λίγο χρονοβόρα. Γι' αυτό το λόγο μερικοί προτιμούν να παίρνουν τις κατεψημένες. Είναι μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Και με το που κόψαμε εδώ πέρα, τι πάλι πρέπει να κάνουμε, φίλε Μπελέση? Λεμονάκι. Λεμονάκι. Εδώ. Πάλι λεμονάκι. Περαστό. Περαστό κατευθείαν. Και τώρα ήρθε η ώρα να κρατήσουμε και το κοτσανάκι μας. Μας αρέσει το κοτσανί, έτσι δεν είναι? Αλλά για να το κρατήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Σπίλερ. Και τι πρέπει να κάνουμε κατευθείαν? Λεμονάκι, αυτό είναι. Λοιπόν, εδώ είναι. Βγάζουμε εδώ πέρα το σημείο που φαίνεται ότι είναι σκληρό και καταλαβαίνουμε, άμα είναι πολύ σκληρό, κοτσάνι, κόβουμε λίγο παραπάνω. Εδώ. Κατευθείαν περνάμε με λίγο λεμονάκι την αγκινάρα μας. Και εντάξει, προσπαθήστε να κάνετε γρήγορα τη διαδικασία για να μαυρίσει όσο το δυνατόν λιγότερο. Τώρα, όπως είναι, τη βάζουμε στο νεράκι και μέσα στο νεράκι στίβω και λίγο χυμό από λεμόνι εδώ και αφήνω την αγκινάρα μέσα στο νερό. Πάμε να ετοιμάσουμε άλλη μία, να δείξουμε ακριβώς πώς γίνεται πάλι. Λοιπόν, παίρνουμε μία αγκινάρα, κόβουμε εδώ, στη μέση περίπου. Α, αυτή είναι πιο εύκολη να τη δείξω. Εδώ. Γιατί είναι πιο έντονα τα φύλλα, οπότε θα φανεί πιο έντονα η διαφορά. Βλέπετε πώς είναι πράσινα έξω τα φύλλα και καθώς μπαίνει προς τα μέσα, ξανθαίνουν. Τα πράσινα φύλλα όλα τα κόβουμε. Εδώ, τα βγάζουμε με το χέρι. Και το καλό, άμα κάνουμε τη διαδικασία με το χέρι, το φύλλο σπάει ακριβώς εκεί πέρα που είναι τρυφερό. Άμα το κάνουμε με το μαχαίρι, υπάρχει περίπτωση να χάσουμε περισσότερο κρέας από την αγκινάρα και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα αρχίζει να ξανθαίνει, το βλέπουμε? Εδώ. Τέλεια. Με το που αρχίζει να ξανθαίνει, τι κάνω? Παπ, περνάω έτσι γρήγορα με λίγο λεμονάκι από πάνω εδώ πέρα που έχω κόψει και παίρνει το κουτάλι μπρος.
Αρχίζω, ξύνω το εσωτερικό της σαγκινάρας για να βγάλω όλο αυτό το χνουδάκι εδώ. Θα το καταλάβετε μόνο άμα κάνετε τη διαδικασία με το κουτάλι. Άμα ξύσουμε την σαγκινάρα θα δείτε ότι βγαίνει όλο το χνουδάκι εδώ. Μέσα είναι τρυφερή, είναι πεντανόστιμη. Να σου πω ότι η σαγκινάρα, με το που την καθαρίσουμε, άμα την ψιλοκόψουμε, τρώγεται και ομή. Με λίγο λεμόνι και λίγο λαδάκι. Συνηθίζεται πάρα πολύ στην Ιταλία να την τρώνε έτσι. Στην Ιταλία έχει την τιμητική της σαγκινάρα. Στην Ελλάδα την έχουμε λίγο παραμελημένη, κακώς. Τρίβουμε καλά μέσα, φεύγει όλο το χνούδι. Εδώ, τέλεια. Και μόλις φύγει όλο το χνούδι, τι κάνουμε? Λεμονάκι. Εδώ. Λεμονάκι, 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 λεμονάκι. Μετά, παίρνουμε το μαχαιράκι μας και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όπως κάναμε και πριν, θα κάνουμε και τώρα. Παίρνουμε, καθαρίζουμε λίγο αυτά τα πράσινα σημεία από την αγκινάρα. Τα πράσινα είναι σκληρά, είναι πικρά, δεν τρώγονται. Τα φερούμε εδώ και εδώ. Με το που κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση με μαχαίρι, πίλερ ή οτιδήποτε αφαιρέσουμε από την αγκινάρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι κατευθείαν να περάσουμε με λίγο λεμονάκι. Αστάρι. Να σφραγίσουμε για να μην πιάσει σκουριά, να το πούμε έτσι. Μετά, κατευθείαν παίρνουμε το πίλερ, βγάζουμε και τη φλούδα από κάτω. Είναι αμαρτία να πετάτε το κοτσάνι. Βλέπουμε μερικού που πετάνε τελείως το κοτσάνι. Αν είναι φρέσκια η αγκινάρα, κρατήστε το. Το καταλαβαίνουμε. Άμα είναι τρυφερό, το καταλαβαίνει. Άμα είναι σκληρό, δεν το αφήνει βέβαια. Κοιτάξτε τι όμορφη που φαίνεται. Ε? Δεν θες έτσι όπως είναι να τη χαρίσεις σε κάποιον? Για σένα, Μητσού. Πάρ' το. Πλάκα κάνω. Θέλω να ετοιμάσω τη συνταγή μου. Φύγε. Θα ετοιμάσω όλες τις υπόλοιπες αγκινάρες για να μπορέσω να συνεχίσω τη συνταγή μου. Και αυτός είναι ο τρόπος που καθαρίζουμε αγκινάρες. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Η αγκινάρα είναι ένα πολύ ελαφρύ τρόφιμο, καθώς 100 γραμμάρια αγκινάρας αποδίδουν περίπου 30 θερμίδες. Παράλληλα, περιέχει βιταμίνη C, κάπα, μιασίνη και φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της κακής LDL χοληστερόλης. Λοιπόν, τελείωσαμε τις αγκινάρες και πάμε να ολοκληρώσουμε τη συνταγή μας. Χρειαζόμαστε όλα μας τα λαχανικά. Και τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Βάζω μπροστά τη χύτρα ταχύτητας και θα προσθέσω 3 με 4 κουταλιές σούπας λαδάκι. Χρειαζόμαστε λαδάκι και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το φαγητό μας σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμο. Με όλη τη διαδικασία 15. Λοιπόν, κρεμμύδι χοντροκομμένο εδώ. Δεν χρειάζεται να ψιλοκόψει τίποτα γιατί όλη τη δουλειά θα την κάνει η χύτρα ταχύτητας. Κόβουμε εδώ χοντρά κομμάτια το κρεμμύδι. Και εδώ. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Όλη η δυσκολία της συνταγής ήταν μόνο ο καθαρισμός. Μπορούμε να πάρουμε και κάτι ψυγμένες, είπαμε. Λοιπόν, κρεμμύδι, πάει μέσα. Πράσα. Στη μέση. Εδώ. Και εδώ. Και χοντροκόβουμε. Εδώ. Καλά, είναι φανταστικό το πόσο γρήγορα γίνεται αυτή η συνταγή και επειδή έχει τόσο πολλά λαχανικά, βγαίνει τόσο νόστιμη. Όλα μαζί σαν συνδυασμός είναι κάτι φανταστικό. Το πράσινο πάει και αυτό μέσα, εδώ. Και βέβαια όλα τα λαχανικά μαζί σαν συνδυασμός είναι φανταστικά. Δεν ξέρω τι θα είναι πιο νόστιμο, η σάλτσα ή οι αγκινάρες, αλλά θέλω να ρίξετε με τη σειρά που τα ρίχνω και εγώ μέσα στη χύτρα ταχύτητας. Πρώτα κρεμμύδι, μετά πράσο, μετά στη συνέχεια θα ρίξουμε το καρότο. Μισό φέκαρα για αυτά. Κόβουμε τις άκρες. Εδώ. Και εδώ. Έχουμε πλύνει καλά το καρότο απ' έξω, οπότε κόβουμε στη μέση. Όπως βλέπετε βάζω λαχανικά, δεν παίζω. Έτσι. Γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Είναι κανονικό γεύμα οι αγκινάρες. Οπότε, καρότα στη μέση. Και να τα κόψω μισό φέκαρα ή τετραγωνάκια, πώς θα θέλετε. Εύκολο. Μισό φέκαρα εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Και ουσιαστικά βάζοντας κρεμμύδι, καρότο, πράσο, έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο μυρεπουά, είναι η βάση της μαγειρικής. Άμα είχαμε και λίγο σέλερι, θα ήταν η βάση της μαγειρικής. Δεν έχουμε σέλερι, δεν πειράζει όμως. Μπορείτε να βάλετε και σέλερι, αν θέλετε. Πάει και το καρότο μέσα, εδώ. Και δώστε λίγο χρόνο στα λαχανικά να ψήνονται ξεχωριστά. Θέλουμε ίσα ίσα λίγο να καραμελώσουν, δεν θέλουμε να ψήθουν. Όλη τη δύσκολη δουλειά θα την κάνει η χύτρα ταχύτητας, οπότε δεν μας απασχολεί. Λοιπόν, και φρέσκο κρεμμυδάκι. Παίρνουμε και κόβουμε και το λευκό μέρος και το πράσινο, εδώ, σε χοντρά κομμάτια. Και πάει και αυτό μέσα, εδώ. Κοιτάξτε, έχει γεμίσει η χύτρα μου με λαχανικά, αυτό θέλουμε. 2 σκαλίδες σκόρδο, κόψτε σε χοντρά κομμάτια, θα λιώσουν μέσα.
Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε παραπάνω. Εδώ. Και βέβαια ήρθε η ώρα για τις πατάτες μας. Πατατούλες, τις χοντροκόβουμε. Πρέπει να υπάρχει ο υδατάνθρακας μέσα. Κόψε σε χοντρά κομμάτια εδώ. Καλά, δεν είναι φανταστικό το πόσο γρήγορα ξεκινάει η συνταγή. Πάνε και αυτά μέσα. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Απλά τα ρίξω όλα μέσα. Κάνω ένα μικρό σουτάρισμα. Θα ρίξω αλάτι, πιπέρι. Και μετά το λιπητό πρέπει να βάλετε τουλάχιστον μία κοφτή, αρκετά κοφτή κουταλιά τη σούπα σαλάτι. Γιατί κάνουμε ένα ολόκληρο φαγητό. Οπότε όντως πρέπει να βάλουμε και το αλατάκι. Λοιπόν, εδώ και εδώ. Βάζουμε και τα αλάτι. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε και τις αγκινάρες. Πάνε και αυτές μέσα. Τέλειες. Θα στύψω χυμό από ένα λεμόνι μέσα. Να ξέρετε ότι αν βάλουμε το χυμό από το λεμόνι τώρα μέσα, θα γίνει το φαγητό μας πιο λεμονάτο, αλλά θα σκληρύνουν λίγο τα λαχανικά. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε, εντάξει. Οπότε ή βάζετε το λεμόνι λίγο τώρα και το υπόλοιπο στο τέλος, ή το βάζετε κατευθείαν όλο στο τέλος. Τι θέλουμε? Αφού έβαλα και λίγο εδώ πέρα. Πώς θέλουμε στο τέλος, θα με τρελάνεις? Λοιπόν, άνηθο δεν βάζουμε τώρα, θα βάλουμε στο τέλος. Ρίχνουμε μέσα το ζωμό και άμα δεν έχουμε ζωμό, τι θα κάνουμε? Θα ρίξουμε νεράκι με έναν κύβο λαχανικών σε βέλη που νηστεύουμε, σε βέλη που δεν νηστεύουμε, με έναν κύβο κοτόπουλο. Και τώρα, θα πακώνουμε. Κλείνουμε το καπάκι, βάζουμε στην ένδειξη 1 και όταν η θερμοκρασία φτάσει στο επιθυμητό σημείο για να αρχίσει το μαγείρεμα, τότε η βαλβίδα θα πάει στο κίτρινο χρώμα. Εκεί πέρα χαμηλώνουμε τη φωτιά. Μόλις φτάσει η βαλβίδα στο πράσινο χρώμα, τότε μετράμε ακριβώς 10 λεπτάκια. Σε 10 λεπτάκια το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Να σας πω ότι με τη χύτρα ταχύτητα μειώνουμε το χρόνο μαγειρέματος έως και 70% και εξοικονομούμε 50% ενέργεια. Γιατί μαγειρεύουμε σε πολύ λιγότερο χρόνο. Οπότε, σε 10 λεπτάκια από τη στιγμή που φτάσει στο πράσινο χρώμα με βαλβίδα, το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Σε ένα τεταρτάκι θα τρώμε. Θα την ανοίξω. Αυτοί είμαστε. Ο Νικόλαος Τσελεμεντές φαίνεται να ήταν αυτός που χάρισε το όνομα Αλαπολίτα στις Αγκινάρες μέσα στο διάσημο βιβλίο του που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1932 και αποτέλεσε βίβλο για κάθε σπιτικό, μεγαλώνοντας γενιές και γενιές Ελλήνων. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Γυρνάμε τη βαλβίδα από συμπίεση. Εδώ. Περιμένουμε λίγο μέχρι να μπει όλος άτιμος από μέσα. Είναι φανταστικό το γεγονός ότι ξεκινάς και το φαγητό σου είναι έτοιμο μόλις σε 10 λεπτά. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο ακόμα. Και εδώ είμαστε. Κοιτάξτε εδώ. Τι υπέροχο φαγητό είναι αυτό. Πραγματικά. Μπορούμε να δέσουμε με cornflour, μπορούμε να δέσουμε με αλεύρι, να φτιάξουμε ένα αυγολέμονο, μπορούμε να κάνουμε χίλια δύο πράγματα. Αλλά έχει δέσει και έχει κάνει μια σαλτσούλα τόσο ωραία από μόνο του, που πραγματικά εγώ δεν θα βάλω τίποτα παραπάνω εκτός από λεμόνι και άνηθο. Θα ψιλοκόψω τον άνηθο, εδώ. Τέλεια. Πάει μέσα. Όλα έλα. Ξύσμα από ένα λεμόνι και χυμό από ένα λεμόνι στο τέλος. Σε περίπτωση που δεν βάλετε το λεμόνι, το ένα λεμόνι στην αρχή, θα πρέπει να βάλετε δύο στο τέλος. Οπότε στύπω και το χυμό μου μέσα. Αναγία μου. Τέλειο. Ένα μικρό ανακάτεμα. Εδώ. Προσεκτικά, δεν θέλουμε να σπάσουν οι αγκινάρες. Δεν θέλουμε να σπάσουν οι πατάτες. Η κατευθείαν όπως είναι. Κοιτάξτε εδώ. Είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ. Κοιτάξτε πόσο ωραίες έχουν μείνει οι αγκινάρες ολόκληρες. Και εδώ. Θα βάλω και λίγο πατατούλα. Λίγο καρότο. Λίγο όλα τα υπόλοιπα υλικά. Και βέβαια αυτό το φαγητό τι θέλει στο τέλος. Μπόλικο πιπέρι και μπόλικο ελαιόλαδο. Εδώ. Και εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή, πραγματικά, άμα αυτό το φαγητό δεν σου βγάζει φρεσκάδα, μεσογειακή κουζίνα, Ελλάδα, ποιο φαγητό σου βγάζει? Και το φτιάξαμε μόλις σε 10 λεπτάκια. Μπόλικο πιπέρι,
Άμα δεν νηστεύουμε, κάνουμε ένα πολέμονο με δύο αυγουλάκια. Άμα νηστεύουμε, το τρώμε όσο έχει. Και βέβαια, άμα δεν νηστεύουμε, βγάζουμε και λίγο φετούλα στο πλάι. Αυτό το πιάτο είναι πραγματικά όνειρο. Προσθέσω και λίγα μυρωδικά από πάνω. Και έτσι όπως είναι, το σερβίρουμε και πραγματικά όλοι θα πάθουν σοκ. Για τις αγκινάρες αλλά πολύτα στοιχήτρια ταχύτητας, κόβουμε το πάνω μέρος από την αγκινάρα, αφαιρώντας τις άκρες των φύλων. Αφαιρούμε περιμετρικά τα πράσινα φύλλα μέχρι να φτάσουμε στα κίτρινα. Με ένα κουτάλι, αφαιρούμε από το κέντρο το χνούδι και περνάμε με ένα λεμόνι. Κόβουμε το κοτσάνι 4 εκατοστά από τη βάση του, ενώ παράλληλα περνάμε όλη την επιφάνεια της αγκινάρας με λεμόνι για να μην μαυρίσει. Γεμίζουμε ένα μπολ με κρύο νερό και βάζουμε μέσα την αγκινάρα, μισό λεμόνι και το χυμό του. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλες τις αγκινάρες. Στη χύτρα ταχύτητας βάζουμε το κρεμμύδι σε χοντρά κομμάτια, τα πράσα και τα καρότα σε μισοφέγγαρα, τα φρέσκα κρεμμύδια σε μικρά κομμάτια, το σκόρδο σε λεπτές φέτες, τις πατάτες σε μεγάλα κομμάτια και βράζουμε σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, τις αγκινάρες, χυμό από λεμόνι, το ζωμό και καλύπτουμε με το καπάκι. Βάζουμε στην κατάλληλη ένδειξη και βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 10 λεπτά. Αποσυμπιέζουμε τη χύτρα ταχύτητας και αφαιρούμε από τη φωτιά. Ψιλοκόβουμε τον άνηθο και τον βάζουμε στη χύτρα ταχύτητας. Προσθέτουμε το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε με πιπέρι, ελαιόλαδο και ρίγανη. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Πάρω λίγο, κοιτάξτε εδώ, βλέπετε. Η αγκινάρα λιώνει. Όχι πάνε λιώνει. Είναι τόσο νόστιμη, πραγματικά. Έχει βράσει ακριβώς όσο πρέπει να βράσει. Το λεμονάκι του πάει τόσο πολύ, το πιπέρι του πάει τόσο πολύ, τα λαχανικά του πάνε τόσο πολύ. Αυτό το πιάτο είναι πραγματικά για αστέρι Μισελέν. Εδώ.